Γιατί στην Αργεντινή? Γιατί εκείνην μας την εμφάνιζαν ως πρωτότυπο, ως πρότυπο. Λοιπόν, η Αργεντινή 13 χρόνια από τη χρεοκοπία της και ακόμα δεν έχει συνέλθει. Ακόμα σπαράσεται από ταραχές και συγκλονίζεται από εσωτερική αστάθεια. Εμείς αποφύγαμε τη χρεοκοπία και αρχίσαμε να σταθεροποιούμε τη χώρα. Να τη στείλουμε στα πόδια της, να αλλάζουμε την εικόνα της στο εξωτερικό και να αντικαθιστούμε παντού πιο αξιόπιστοι. Το θυμίζω αυτό όχι μόνο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μας καλούσε να μιμηθούμε το παράδειγμα της Αργεντινής και τώρα βέβαια ούτε θέλει να το θυμάται. Το θυμίζω γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για προοπτική εξόδου από το ευρώ. Ούτε και αυτό θέλει σήμερα να το θυμάται. Γιατί τώρα μας λέει ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν καταστροφικό. Ότι θα οδηγούσε σε πολύ χειρότερα από αυτά που σήμερα ζούμε. Βέβαια, όπως θα δούμε παρακάτω, ούτε και αυτά τα εννοεί. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ταξίδεψε στο μακρινό Τέξας για να πει μερικές απλές αλήθειες που εδώ και μέσα στο κόμμα του δεν τολμάει να τις πει. Ότι η έξοδος από το ευρώ θα ήταν καταστροφική, ότι θα οδηγούσε στην κατάρρευση της οικονομίας, σε πανικό τραπεζών, σε απώλεια καταθέσεων, σε αληθινή καθίζηση. Και έτσι ακριβώς είναι. Μόνο που αυτό το εφιαλτικό σενάριο, εμείς, αυτή η παράταξη, αυτή η κυβέρνηση της εργασίας, το απέτρεψε. Ενώ εκείνος και το αποδεχόταν και προφανώς το διακινδύνευε. Και αν η Ελλάδα σηκώνεται σήμερα στα πόδια της και απέφυγε τα πολύ χειρότερα, είναι ακριβώς επειδή εμείς τα αποτρέψαμε. Κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τότε, θυμίζω, στις λυσαλέες του αντιδράσεις. Ναι, η χώρα υπέφερε πάρα πολύ και ακόμα υποφέρει. Αλλά αποτρέψαμε πολύ χειρότερα. Και τώρα αρχίζουμε να βγαίνουμε από την κρίση. Πραγματοποίησαν μετά την πρώτη και υπέρτατη δέσμευσή μας. Να μην αφήσουμε να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Κάποιοι μας ασκούν κριτική γιατί τα 18 σημεία του οικονομικού μας προγράμματος που είχαμε εξαγγείλει πριν τις εκλογές λένε δεν τα τηρούμε. Ξεχνάνε όμως την πρώτη και υπέρτατη δέσμευσή μας που εμείς τη σεβαστήκαμε απόλυτα. Δεν αφήσαμε τη χώρα να καταρρεύσει. Και τώρα με το πρωτογενές πλεώνασμα που πετύχαμε σε πολύ λίγο καιρό θα έχουμε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος εκείνων των 18 σημείων. Θυμηθείτε, σε λίγους μήνες, τα περισσότερα από όσα υποσχεθήκαμε τότε θα είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα μέσα στα 2 πρώτα χρόνια διακυβέρνησης, όχι στα 4 της κανονικής κοινοβουλευτικής μας θητείας. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη στήριξη του ελληνικού λαού, στα επόμενα 2 χρόνια που υπολείπονται, για να ολοκληρώσουμε τετραετία, θα έχουμε πάει πολύ μακρύτερα. Στο διάστημα 4ων, που μεσολάβησε. Η αντιπολίτευση προεξοφλούσε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει, ότι ο προϋπολογισμός του 2013 θα κατέρεε, ότι θα αναγκαζόμασταν να πάρουν νέα μέτρα όταν μάλιστα κάποιοι από την Τρόικα προέβλεψαν και έλλειμμα για το 2013 και τότε το θυμάστε περισσότεροι από την αντιπολίτευση έσπευσαν να πανηγυρίσουν. Ήταν μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Βιάστηκαν όμως να χαρούν και τους διαψεύσαμε όλους. Πρωτογενές πλεώνασμα βγήκε το 2013, ένα χρόνο πριν από την πρόληψη του προγράμματος και μάλιστα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το υπολογίζαμε και εμείς αρχικά. Όταν στις αρχές του 2013 είπαμε ότι θα βγάλουμε πλεώνασμα πρωτογενές, μας λιδωρούσαν. Όταν την άνοιξη είπαμε ότι θα ξεπερνούσε τα 150 εκατομμύρια, μας λιδωρούσαν. Όταν το καλοκαίρι είπαμε ότι θα ξεπερνούσε τα 350 εκατομμύρια, μας λιδωρούσαν. Όταν τον Οκτώβριο είπαμε ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 500 εκατομμύρια, μας λιδωρούσαν. Τώρα, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, αγγίζει, περνάει λέω εγώ, το 1 δισεκατομμύριο.
Κανείς δεν μας λιδωρεί πια. Ορισμένοι βέβαια τους ακούω, ακόμα προσπαθούν, θα το δουν σε λίγες μέρες, να το αμφισβητήσουν. Μας είπαν ότι είναι λογιστικό τερτύπι. Ότι δεν ξοδέψαμε το σύνολο, μας είπαν, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή όσο το κράτος από τα δικά του τα λεφτά, τους εθνικούς πόρους ξοδεύει λιγότερο, τόσο επόμενο είναι να κερδίζει στο πλεόνασμα. Γι' αυτό λέει τάχα βγάλαμε πλεόνασμα. Είναι ψέμα. Ξοδέψαμε πλήρως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέχρι το τελευταίο του ευρώ. Και παρόλα αυτά βγάλαμε πρωτογενές πλεόνασμα πριν την ώρα του και μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπολογίζαμε. Άλλοι το αμφισβήτησαν υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώσαμε τάχα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Γι' αυτό λέει εμφανίστηκε το πλεόνασμα. Και αυτό είναι ψέμα. Πρώτον, πληρώσαμε περισσότερες παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους από ό,τι είχαμε υπολογίσει αρχικά. Και δεύτερον, βγάζουμε πλεόνασμα υπολογίζοντας ότι θα πληρώσουμε και όλες τις τρέχουσες οφειλές του δημοσίου που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Αν γίνονταν τέτοια τερτύπια, το πλεόνασμα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά αυτό που βγάζουμε είναι καθαρό, αδιαμφισβήτητο και βιώσιμο. Με όλα υπολογισμένα και πληρωμένα. Πέμπτον, κάποιοι μας λένε, εντάξει, βγάλατε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά η οικονομία υποφέρει. Τι αξία μας λένε έχουν να ευημερούν οι αριθμοί όταν υποφέρουν οι άνθρωποι. Απαντώ. Έχουμε ήδη βάλει στη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 ότι το 70% του πλεονάσματος που ξεπερνά το στόχο θα επιστρέφει στην κοινωνία κάθε χρόνο μέχρι το 2016. Για το 2013 ο στόχος ήταν μηδενικό πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα αποδοθούν πίσω στην κοινωνία. Σε ποιους θα δοθούν? Μα σε όσους έχουν περισσότερη ανάγκη. Σε αυτούς που είχαμε δεσμευθεί ότι θα στηρίξουμε πρώτους, σε εκείνους που αδικήθηκαν περισσότερο, χαμηλοσυνταξιούχοι, ένστολοι πρώτα απ' όλα. Και πότε θα γίνει αυτό? Άμεσα. Τους επόμενους μήνες. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί εδώ και μήνες. Και ακόμα οφείλω να πω ότι επιμένω και στο άλλο τεράστιο ζήτημα που λέγεται μείωση των φόρων. Αρκεί να πιάνουμε κάθε χρόνο το στόχο του πλεονάσματος. Ξέρω ότι αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο μετά την αποκατάσταση των αδικιών. Είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου εδώ και χρόνια. Γιατί μόνο με σταδιακή αποκλιμάκωση των φόρων μπορείς να εδραιώσεις τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Άρα το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι απλώς ένας αριθμός που ευημερεί όταν οι άνθρωποι υποφέρουν. Είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, άμεσα και αποτελεσματικά. Κάποιοι τώρα μας λένε ότι η ενίσχυση των ενστόλων είναι αναγκαστική, γιατί δήθεν μας το επιβάλλει η απόφαση που ακούστηκε ότι υπάρχει. Εγώ δεν την έχω δει, κανείς δεν την έχει διαβάσει. Δεν υπάρχει, διαρροή ήταν. Αλλά μας λένε ότι λόγω αυτής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας θέλετε να δώσετε λεφτά στους ενστόλους. Παραλαμβάνω, την τελική απόφαση δεν την έχουμε δει. Αλλά εμείς είχαμε δεσμευθεί να δώσουμε χρήματα στους ενστόλους κατά προτεραιότητα εδώ και πολύ καιρό. Αν δεν είχαμε πλεόνασμα, πού θα τα δίναμε? Παίρνοντας ισοδύναμα μέτρα σε βάρος των άλλων. Δανεικά πια δεν υπάρχουν. Αν δεν είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, δεν θα υπήρχαν περιθώρια να δώσουμε άμεσα τίποτα. Ούτε στους ενστόλους, ούτε στους άλλους. Θα δώσουμε επειδή υπάρχει το πλεόνασμα, που βγήκε από το αίμα του ελληνικού λαού και σε αυτόν θα επιστρέψει, όπως τον ελληνικό λαό σήμερα επιστρέφουμε κατακλεμμένα. Και κάτι ακόμα. Δίνουμε μάχη με την ανεργία σε όλα τα μέτωπα. Από τη μια, προσπαθώντας να επισπεύσουμε την ανάπτυξη. Γιατί αυτό θα δώσει την τελική λύση στην ανεργία. Και από την άλλη,
αξιοποιώντας όλα τα κοινοτικά κονδύλια από το παλιό ΕΣΠΑ, από το νέο ΕΣΠΑ, από το Ειδικό Ταμείο για την Ανεργία των Νέων που δημιουργήθηκε πέρσι και από εθνικούς πόρους όπου μπορούμε, ώστε να υπάρξει ανακούφιση και άμεση επανένταξη στην αγορά εργασίας πολύ μεγάλου αριθμού ανέργων. Ποσά πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξασφαλίστηκαν και θα εκταμιευτούν φέτος και του χρόνου. Και πάνω από 440.000 άνεργοι θα επωφεληθούν μέσα σε αυτή την τρέχουσα διετία. Οι περισσότεροι με επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση στον ιδιωτικό τομέα. Με μαθητεία και πιστοποίηση. Με δυνατότητα μετά πρόσληψης, ώστε να βρουν δουλειά όσο γίνεται περισσότεροι από τώρα. Και να έχουν μεγάλες πιθανότητες να βρουν δουλειά στο άμεσο μέλλον οι υπόλοιποι. Ειδικά από τις πιο ευπαθείς κατηγορίες. Και ιδιαίτερα κατηγορίες των νέων που δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία επαγγελματική εμπειρία. Των μακροχρόνια ανέργων που έχουν μείνει καιρό εκτός και όσων ανήκουν σε γνωστές ευπαθείς κατηγορίες. Τα είπα αναλυτικά χθες. Κάποιοι διαμαρτύρονταν τάχα για την ανεργία και τώρα διαμαρτύρονται που παίρνουμε σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν μάλιστα να το συνδέσουν ανοήτως και με πρόορες εθνικές εκλογές. Τους το ξεκαθαρίζω και πάλι, εκλογές εμείς πηγαίνουμε για το 2016. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Κι άλλωστε ο Υπουργός Άμυνας την περασμένη Κυριακή εξήγησε με σαφήνεια γιατί αυτή η Βουλή μπορεί να δώσει και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος λοιπόν με αυτό το αστείο. Τα μέτρα για την ανεργία τα προετοιμάζουμε εδώ και καιρό. Τα προωθούσαμε συστηματικά στην Ευρώπη. Εξασφαλίσαμε την αναγκαία χρηματοδότησή τους και τώρα τα κάνουμε πραγματικότητα. Ευτυχώς για τους ανέργους μας και δυστυχώς για τους λαϊκιστές μας. Κάποιοι τώρα ισχυρίζονται ότι μόνο το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα μας βγάλει από την κρίση. Απαντώ. Ποιος είπε ότι πετύχαμε μόνο το πρωτογενές πλεόνασμα? Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά από μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Οι περισσότερες χρειάζονται κάποιο χρόνο ακόμα ώστε να φανούν τα αποτελέσματά τους στην πραγματική οικονομία. Αλλά κάποια σημαντικά αποτελέσματα καταγράφηκαν διεθνώς και ήδη φαίνονται στο εσωτερικό. Σας αναφέρω ενδεικτικά. Σε όλους τους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο βελτιώνεται κατά δεκάδες θέσεις. Στην ίδια την εφαρμογή αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, η χώρα μας βρέθηκε στην πρώτη θέση διεθνώς στην έρευνα του ΟΣΑ. Και όσον αφορά στη διαδικασία έναρξης νέων επιχειρήσεων, η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά 111 δείκτες θέσεις στο σχετικό πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και ιδιαίτερα μετά τον τολμηρό επενδυτικό νόμο που ψηφίσαμε πέρσι. Και αυτό φάνηκε ακόμα και στην πραγματική οικονομία. Εξαλείφθηκε το άλλο μεγάλο τεράστιο έλλειμμά μας. Αλλάζουμε και όλες τις ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας στροφή στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια, που είναι και μόνες σταθερές ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Το τονίζω αυτό γιατί στο προσεχές διάστημα τα θετικά νέα και οι θετικές ενδείξεις ολοένα και θα πυκνώνουν. Και η αίσθηση ότι η οικονομία βγαίνει από την κρίση θα ενισχύεται. Και αυτό θα είναι ο καταλύτης για να καταπολεμηθεί όλη αυτή η ψυχολογία της μιζέριας που είναι και ο μεγαλύτερος μας εχθρός. Όχι ο εχθρός της κυβέρνησης, ο εχθρός της χώρας. Γιατί δεν μπορεί ένας λαός να σηκώσει κεφάλι όταν τα καλά νέα είτε λιδωρούνται, είτε αμφισβητούνται όταν δεν μπορούν να λιδωρηθούν, είτε αποσιωπώνται όταν δεν γίνεται ούτε να λιδωρηθούν, ούτε να αμφισβητηθούν. Δεν μπορούν κάποιοι κάθε μέρα να έχουν βάλει πρόγραμμα να κατεδαφίζουν το ηθικό του λαού μας. Δεν πολεμάνε έτσι την κυβέρνηση. Την κοινωνία διαλύουν και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε και να κάνουμε πολλά περισσότερα. Με ειλικρίνεια
και πάνω απ' όλα με αλήθεια, αλλά και τολμώντας να πηγαίνουμε καθημερινά κόντρα σε αυτό το ρεύμα της μιζέριας. Ενώ έχουμε πιάσει τους βασικούς μας στόχους και τους έχουμε ξεπεράσει σε κάποια σημεία, υπάρχουν και πράγματα στα οποία έχουμε μείνει πίσω. Και εμείς πρώτοι το παραδεχόμαστε αυτό. Όταν κάνεις μια τεράστια προσπάθεια, όταν τολμάς πράγματα που πολλοί θεωρούσαν αδιανόητα μέχρι χθες, όταν σε πολύ λίγο διάστημα πρέπει να πετύχεις εκατοντάδες επιμέρους στόχους, δεν μπορεί και να μην υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, δεν μπορεί να αποφύγεις να κάνεις λάθη, και αυτά είναι τώρα που πρέπει να διορθώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε μείνει πίσω στις αποκρατικοποιήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι με δική μας ευθύνη. Και δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Αλλά είτε ως τώρα φταίξαμε εμείς είτε όχι, είναι δική μας ευθύνη να ξεμπλοκάρουμε τις αποκρατικοποιήσεις από εδώ και μπρος, και αυτό το κάνουμε. Προσέξτε όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορεί ότι δεν κάναμε πολλά για τις αποκρατικοποιήσεις. Ποιοι το λένε αυτό? Εκείνοι που ταυτόχρονα μας κατηγορούν ότι ξεπουλάμε τα σημικά της χώρας. Πώς είναι δυνατόν τάχα να ξεπουλάμε αυτά που δεν έχουμε καν ακόμα πουλήσει, μας κατηγορούν? Και πώς είναι δυνατόν να μας κάνουν κριτική εκείνοι οι οποίοι επίτηδες κάνουν την κριτική για να τρομάξουν ποιον? Τους επενδυτές. Και πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ξεπούλημα η αποκρατικοποίηση κλάδων και επιχειρήσεων που έχουν αποκρατικοποιηθεί συνολικά ή μερικά σε όλες τις χώρες του κόσμου? Εμείς παρόλα τα εμπόδια που βάζουν στον δρόμο μας προχωράμε, γιατί κοιτάξτε, αποκρατικοποίηση σημαίνει δύο πράγματα. Βγάζουμε από τις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου, του ελληνικού λαού, χρέος, και φέρνουμε στην ελληνική οικονομία επενδύσεις που ποτέ δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Υπάρχουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις τολμηρές, έχουν γίνει και αδικίες και λάθη. Για παράδειγμα, θα κάνουμε διορθωτικές κινήσεις στον αγροτικό τομέα, για να βοηθήσουμε τη μεταρρύθμιση να περάσει πιο ομαλά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, και όχι μόνο για τους αγρότες βέβαια. Γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, αντιφατικοί κανονισμοί που πολλές φορές προκαλούν και σύγχυση και ασφυξία. Αυτά θα τα διορθώσουμε το ταχύτερο. Και ειδικά για τους αγρότες κάναμε ειδική παρέμβαση για τα κόκκινά τους δάνεια. Και θα κοιτάξουμε με ιδιαίτερη φροντίδα τη ρευστότητά τους. Γιατί εκεί υπάρχει αληθινό πρόβλημα. Ευρωπαίοι αγρότες από άλλες χώρες, σε αντίθεση με τους δικούς μας, έχουν πρόσβαση σε άφθονη ρευστότητα, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Εδώ όλες οι χώρες του Νότου, να ξέρετε, ενωμένες, δίνουμε μάχη μέσα στην Ευρώπη για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Τι ανταγωνιστικότητα να έχει ο κτηνοτρόφος όταν ο ανταγωνιστής του πληρώνει και κάτω από 2% επιτόκια και ο δικός μας 6 φορές παραπάνω? Υπάρχουν πολλές ακόμα διορθωτικές παρεμβάσεις που εξετάζουμε σε πολλούς τομείς. Αλλού είναι μικρά επιμέρους προβλήματα, αλλού είναι μεγαλύτερα. Όλα τα εξετάζουμε και όπου μπορούμε θα παρέμβουμε για να διορθωθούν αδικίες. Υπάρχει μια ακόμα κριτική που ακούγεται. Κάνατε τόσα μας λένε, αλλά δεν καταφέρατε να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή. Και αυτό είναι ψέμα. Η φοροδιαφυγή δεν εξαλείφθηκε ασφαλώς, ούτε θα μπορούσε να εξαλειφθεί σε 1,5 χρόνο. Αλλά πετύχαμε μεγαλύτερο πλήγμα κατά της φοροδιαφυγής από ό,τι έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Ξέρετε πόσα καταφέραμε να φέρουμε στο Δημόσιο Ταμείο από τη φοροδιαφυγή πέρσι? 423 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Και ξέρετε πόσα θα φέρουμε φέτος? Πόσα έχουμε γράψει ήδη στον προϋπολογισμό? Επιπλέον 381 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Δηλαδή ετησίως σύνολο 800 εκατομμύρια που αντιστοιχούν σε σύλληψη φοροδιαφυγής 2 με 2,5 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν? Και μάλιστα σε συνθήκες τέτοιας βαθιάς ύφεσης. Και ακόμα χτυπάμε τη διαφθορά. Η δικαιοσύνη είναι ανεμπόδιστη, χωρίς παρεμβάσεις, φέρνει στη δημοσιότητα τη μια υπόθεση μετά την άλλη, εκατοντάδες γνωστά πρόσωπα έχουν πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη, και εγώ το είπα και το ξαναλέω, δεν θέλω κανένα κυνήγι μαγισσών,
Δεν θέλω όμως και την παραμικρή συγκάλυψη. Δεν θέλω... Δεν θέλω κανένας αθώος να τιμωρηθεί, αλλά και κανένας ένοχος δεν θέλω να γλιτώσει. Τόσο απλά. Κάποιοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Κάποιοι ομολογούν και επιστρέφουν τα κλεμμένα. Στα τέλη του περασμένου μήνα δημιουργήθηκε ειδικό ταμείο για επιστροφή προϊόντων χρηματισμού, που έχει ήδη γύρω στα 18 εκατομμύρια. Τα δώσαμε σε στοχευμένες δράσεις για τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία. Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα? Σε ποια πόλη, σε ποιο χωριό, όπου κι αν πήγαμε, δεν μας έλεγαν φέρτε πίσω τα κλεμμένα? Η δικαιοσύνη ψάχνει τα πάντα και έχει βάλει στη θέση τους πολύ περισσότερους από όσους μπορούσε να διανοηθεί οποιοδήποτε. Να είστε σίγουροι ότι θα βάλουν κι άλλους εκεί που πρέπει. Μια ακόμα κριτική που ακούγεται αφορά στο χρέος και στη βιωσιμότητά του. Εδώ πια κατάφεραν μόνοι τους να γελιοποιηθούν. Χρόνια τώρα μίλαγαν για αμφισβήτηση του χρέους. Δεν θα πληρώσουμε, μας έλεγαν. Θυμάστε τι? Το επαχθές χρέος. Μετά από πολλές περιπλανήσεις κατέληξαν ότι το επαχθές λεγόμενο χρέος της Ελλάδος φτάνει μόνο στο 5% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 9 εκατομμύρια. Από τα 300 δισεκατομμύρια, από τα 321 δις που χρωστάει η χώρα συνολικά. Αυτό ήταν, τα βρήκαν επιτέλους. Ξεχνούν ότι υπερδεκαπλάσιο χρέος κουρέψαμε πριν 1,5 χρόνο, 102 δισεκατομμύρια. Ξεχνούν ακόμα ότι πριν ένα χρόνο κόψαμε κι άλλα 20 για την επαναγορά χρέους. Ξεχνούν ότι με τη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 έχουμε πετύχει πρόσθετη μείωση μελλοντικού χρέους της επόμενης επταετίας ύψους άνω των 20 δις. Σύνολο 145 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά εμείς τα πετύχαμε. Και εκείνοι τα αμφισβητούσαν. Και τώρα που τα πετύχαμε, μας είπαν ότι το επαχθές χρέος που έψαχναν είναι 9 δις. Αυτή είναι. Αυτό είχαν να πούν. Αυτό χάλαγαν τον κόσμο τόσο καιρό. Αυτό ήθελαν να αμφισβητήσουν. Όχι. Μας λένε τώρα ότι μπορεί το επαχθές χρέος της χώρας να μην ξεπερνάει τα 9 δις, αλλά ότι εκείνοι θα ζητήσουν να περικοπεί το μεγαλύτερο μέρος του. Δηλαδή πάνω από 160 δις. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό δεν μας το λένε. Και εγώ ρωτάω. Απλά, σταθερά, αληθινά. Πώς θα αποφύγουν τις ολέθριες επιπτώσεις μιας αναγκαστικής τότε χρεοκοπίας της χώρας? Ούτε αυτό μας το λένε. Ρωτάω, θα εκβιάσουν? Θα τρομοκρατήσουν? Δεν έχουν καταλάβει ότι απέναντί τους δεν έχουν μια χώρα? Δεν έχουν μια κυβέρνηση? Έχουν 27 κοινοβούλια. Έχουν 3 διεθνούς οργανισμούς. Και πάνω απ' όλα έχουν τις αμήλικτες, τις ανελαίητες αγορές. Το χάος που θα δημιουργηθεί στις αγορές που έχουν υπολογίσει. Το πώς αυτό θα πλήξει, και όχι απλώς στην Ελλάδα, το σύνολο της Ευρώπης, το έχουν μετρήσει. Το τι κλίμα θα δημιουργηθεί και πάλι σε βάρος της χώρας μας, παντού, το έχουν λάβει υπόψη τους. Με το που λένε τέτοια πράγματα και μόνον, δημιουργούν αρνητικό κλίμα σε βάρος Ελλάδος στις αγορές. Και αν ποτέ είχαν ευκαιρία να το κάνουν πράξη, που δεν θα την έχουν, ακόμα και αν δεν τα εννοούσαν 100%, θα διέλυαν τη χώρα πριν προλάβουν να αλλάξουν άποψη. Και τότε αντί να περάσουμε το ποτάμι που τώρα κοντεύουμε, αντί να το περάσουν απέναντι, θα ξαναπέφταμε πίσω, στο χειρότερο σημείο του. Αντί να το περάσουμε, θα ξαναπέφταμε πίσω, στο χειρότερο σημείο του. Κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Για να μην φτάσουμε ποτέ με ασφάλεια στην απέναντι όχθη. Λοιπόν, δεν θα τους αφήσουμε να μας ρίξουν πίσω ξανά. Θα βγούμε από αυτή τη μάχη νικητές, όπως αρμόζει στους Έλληνες. Ακούστε οι δανειστές μας,
έχουν δεσμευθεί ότι αν εμείς στηρίσουμε τους όρους της συμφωνίας θα μας δώσουν μια πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους. Εμείς πιάσαμε και ξεπεράσαμε την πλευρά μας τους όρους συμφωνίας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνουμε στο δρόμο αυτό και να συνεχίσουμε να πιάνουμε τους στόχους και στο μέλλον. Τώρα είναι η σειρά η δική τους να τηρήσουν τη συμφωνία, να μας δώσουν την πρόσθετη στήριξη που χρειάζεται για τη βιωσιμότητα του χρέους μας. Έχουμε ήδη κόψει 122 δις, τώρα και άλλα 23 μελλοντικά. Το επιπρόσθετο που χρειάζεται είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε ήδη πετύχει. Τώρα όμως εμείς πρέπει να δείξουμε σταθερότητα και αποφασιστικότητα να ολοκληρώσουμε την εξυγίανση. Και όσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα εκπέμπει η Ελλάδα, τόσο θα δυσκολεύονται και αυτά τα τελευταία βήματα. Με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το λέει επίτηδες, δημιουργεί ανασφάλεια και βοηθά όσους θέλουν να δουν την Ελλάδα να χρεοκοπεί. Εκεί που περάσαμε το πιο δύσκολο, το πιο επικίνδυνο μέρος αυτής της διαδρομής, κινδυνεύουν να μας ρίξουν ξανά στη δίνη μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με επίκεντρο την Ελλάδα. Αυτό κάνουν και αυτό δεν θα το καταφέρουν. Και τέλος, μας λένε κάποιοι, ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τρελά πράγματα, αλλά δεν μπορείτε να τα βρείτε κάπου μαζί τους για το καλό της χώρας. Απαντώ ευθέως. Εμείς η Νέα Δημοκρατία έχουμε αποδείξει ότι για το καλό της χώρας μπορούμε και να συνεργαστούμε με τους αντιπάλους μας. Όπως το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε αποδείξει έτσι. Με το ΠΑΣΟΚ μας χώριζαν πολλά για δεκαετίες. Αλλά όταν χρειάστηκε να συνεργαστούμε είχαμε σύμπτωση απόψεων σε δύο πράγματα. Ότι έπρεπε η χώρα να αποφύγει την έξοδο από το ευρώ και ότι έπρεπε η χώρα να βγάλει πρωτογενές πλεόνασμα, να βγει από την κρίση και να σταθεί στα πόδια της. Σε αυτό συμφωνήσαμε και αυτό το πετύχαμε μαζί για το καλό της χώρας. Και πριν ακόμα σχηματίσουμε κοινή κυβέρνηση, πριν τον Ιούνιο του 2012, είχαμε στηρίξει πολλές μεταρρυθμίσεις. Ακόμα και όταν ήμασταν αντιπολίτευση. Εμείς λοιπόν την υπευθυνότητά μας την έχουμε δείξει. Και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Κριτήριο ένα, ο τόπος, η πατρίδα, η αγάπη μας για τον Έλληνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έχει ψηφίσει ούτε ένα νόμο. Ούτε εκείνα που είναι προφανέστατα ευεργετικά. Τίποτα. Ένα τεράστιο όχι σε όλα. Κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Ο ελληνικός λαός το απορροφάει αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο μήνυμα στον κόσμο να του λες όχι σε όλα. Ξέρει ότι υπάρχει κάπου και έστω κάποιο καλό. Ότι δεν ήρθαμε εδώ να καταδικάσουμε τον κόσμο σε αιώνια κατάθλιψη. Κάτι καλό περνάμε. Όχι σε όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα με αυτά που λέει δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση, στη χώρα δημιουργεί πρόβλημα. Και θέτει σε κίνδυνο ότι πετύχαμε με τόσους σκόπους και τόσες θυσίες του ελληνικού λαού. Όσο λοιπόν συνεχίζει αυτή την ανευθυνότητα, δεν έχουμε κανένα απολύτως περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Και πώς είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με όσους συστηματικά, κατ' επάγγελμα, υπονομεύουν την πρόοδο της χώρας, σκορπούν αβεβαιότητα και ανασφάλεια όπου μπορούν και απειλούν να μας ξαναστείλουν εκεί που ιδρώσαμε για να ξεφύγουμε. Με όσοι ζητούν να πάρουν άδεια οι τρομοκράτες από τις φυλακές και ύστερα διαμαρτύρονται όταν κάποιοι δεν επιστρέφουν. Με αυτούς που υπερασπίζονται όσους συλλαμβάνει η αστυνομία και ύστερα κάνουν ότι δεν τους ξέρουν όταν μένουν ελεύθεροι, όταν κυκλοφορούν παράνομοι και συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση. Με όσους απειλούν τους επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα και ύστερα κλαίνε με κροκοδίλια δάκρυα για τα ανεργία. Το ότι η επένδυση θα έφερνε θέσεις εργασίας είναι δευτερεύουσα σημασίας για εκείνους. Πώς μπορείς λοιπόν να συνεργαστείς
με τέτοιες δυνάμεις και τέτοιες πολιτικές. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει στροφή προς το ρεαλισμό και ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε για να προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά ας μην είναι τόσο εύπιστοι ορισμένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, και όταν το λέει και χαμηλόφωνα, ότι είναι αντίθετος στην οικειοθελή αποχώρηση της χώρας από το ευρώ. Στην οικειοθελή αποχώρηση της χώρας από το ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα το ζητούσε ο ίδιος, αλλά δεν αποκλείεται να κάνει ό,τι μπορεί για να το ζητήσουν όλοι οι άλλοι. Γιατί αν αρχίσει να λέει δεν πληρώνω το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της χώρας, αυτό θα δημιουργούσε τέτοια κρίση πανικού διεθνώς, ώστε θα την απομάκρυναν τη χώρα από το ευρώ. Δεν θα το ζητούσε, αλλά προφανώς θα το προκαλούσε. Εμείς με αυτά δεν παίζουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να παίξουμε. Ούτε κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τέτοιες μικρές τάχα λεπτομέρειες. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει στροφή στο ρεαλισμό, όπως λένε κάποιοι. Θα την κάνει σταθερά, θα την κάνει στα ίσια, θα την κάνει καθαρά. Εμείς πρώτοι είμαστε εκείνοι, πρώτοι που θα θέλαμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που βάζει πλάτη να βγάλουμε τη χώρα από μια κρίση μια ώρα αρχίτερα. Αλλά και εμείς πρώτοι δεν θα αφήσουμε να παίζουν κάποιοι το κρυφτούλι της δίθεν στροφής στο ρεαλισμό, ενώ παραμένουν δέσμοι μιας απίστευτης ανευθυνότητας. Επομένως, εμείς με όσους διαλαλούν ότι θα κηρύξουν τη χώρα σε πτώχευση, γιατί αυτό σημαίνει δεν πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους μου. Όσοι διαλαλούν ότι θα κηρύξουν τη χώρα σε πτώχευση, τη στιγμή που είμαστε στο παραπέντε να κερδίσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους, τέτοιες συνεργασίες δεν κάνουμε. Με όσους υπόσχονται ότι λεφτά υπάρχουν και πάλι για να ξοδέψουν δεκάδες δισεκατομμύρια, τη στιγμή που μόλις καταφέραμε να αποκτήσουμε ως χώρα πρωτογενές πλεόνασμα, τέτοιες συνεργασίες δεν κάνουμε. Και εμείς με όσους ζητούν να αφοπλίσουν την αστυνομία και να αφήσουμε να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι οι καταδικασμένοι τρομοκράτες, τέτοιες συνεργασίες δεν κάνουμε. Και αλλάζουμε τον νόμο για τις άδειες εξόδου των επικίνδυνων καταδίκων και δημιουργούμε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Και εγώ τους ρωτάω ευθέως, συμφωνούν ή και σε αυτό είναι αντίθετοι? Εμείς με όσους ζητούμε άλλωστε να ανοίξουν τα σύνορα της χώρας σε όλους τους λαθρομετανάστες, τώρα που κατορθώσαμε να βάλουμε για πρώτη φορά στην ατζέντα της Ευρώπης την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, τέτοιες συνεργασίες δεν κάνουμε. Να τους πείσουμε να αλλάξουν άποψη, βεβαίως. Να κάνουμε πως δεν ακούμε όμως τον καταστροφικό τους λαϊκισμό, όχι. Να τους πείσουμε να γίνουν αξιόπιστοι και υπεύθυνοι αντιπολίτευση, ναι. Να συγκυβερνήσουμε όμως μαζί τους όπως κάποιοι ονειρεύονται, βεβαίως όχι. Και ακούστε, το πρόβλημα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το γεγονός ότι βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα κόμμα ιδιόμορφο που ενώ έχει την νοοτροπία του περιθωρίου θέλει να εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Όμως δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα δύο πράγματα σε συσκευασία του ενός. Δεν μπορεί να είναι και κόμμα του ακραίου περιθωρίου και κόμμα διακυβέρνησης. Δεν μπορεί να είναι και κόμμα εξέγερσης, την επαγγέλλονται άλλωστε κάθε τόσο αλλά δεν τους βγαίνει, και κόμμα ευθύνης. Είτε το ένα είτε το άλλο. Και αυτό είναι δικό τους θέμα να αποφασίζουν ποιο από τα δύο. Τώρα έχουν ανεβάσει και τον πύχη των προσδοκιών τους. Δεν έχουν όμως καταλάβει τρία πράγματα. Πρώτον, ότι αυτά που σήμερα συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν συγκρίνονται με εκείνα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Παλιότερα, ένα κόμμα που ερχόταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, αργά ή γρήγορα, είχε αποδειχθεί ιστορικά ότι κάποτε κυβερνούσε. Τώρα η χώρα βρίσκεται σε κρίση και δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βγει. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί τρόποι για να ξανακυλήσει στην κρίση. Και αυτό ο ελληνικός λαός δεν το θέλει.
Γι' αυτό παρόλες τις επανειλημμένες εκκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκές εξεγέρσεις, ούτε μερικές εκατοντάδες δεν μαζεύονταν στις πλατείες. Ο κόσμος πονάει, ο κόσμος υποφέρει, αλλά ο κόσμος γνωρίζει και ποιος παίζει με τον πόνο του. Δεύτερον, δεν έχουν καταλάβει πως αν στην πιο δύσκολη φάση δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα ποσοστά τους, ο χρόνος αρχίζει σιγά σιγά να τρέχει σε βάρος τους. Όσο διαψεύδονται οι χειρότερες προβλέψεις τους και όσο αρχίζουν να φαίνονται οι ενδείξεις της ανάκαμψης, τόσο τα ξεθοριάζουν. Ο κόσμος υπέφερε πολύ για να διακινδυνεύσει νέο γύρο κρίσης και διεθνούς απομόνωση της χώρας μας. Τρίτον, δεν έχουν καταλάβει ότι στο διεθνή μας περίγυρο υπάρχει πολλή αναστάτωση και πολλή ανασφάλεια και πολλές ταραχές και πολύ αίμα. Πολλά κράτη καταραίουν και πολλές κοινωνίες κοντά μας βρίσκονται σε έκρηξη. Η Ελλάδα που διατηρεί ασφάλεια είναι μια όαση, πρώτα για τους ίδιους τους Έλληνες και ύστερα για την Ευρώπη. Κανείς και πρώτα οι Έλληνες δεν θα διακινδύνευαν να τεινάξουν στον αέρα την πιο σταθερή χώρα της περιοχής, και μάλιστα τώρα που η κρίση στην Ελλάδα σιγά σιγά ξεπερνιέται. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο εύκολο είναι οι ταραχές που διαλύουν γειτονικές μας χώρες να εξοπλωθούν και προς τα δω. Και κανείς δεν παίζει με τη φωτιά, ιδιαίτερα όταν έχει δοκιμαστεί μέσα σε μια τόσο σοβαρή κρίση. Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι? Σε λίγο επισημοποιείται το πρωτογενές πλεόνασμα. Αμέσως θα δοθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Σε λίγο παίρνουμε και επίσημα τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και πολύ σύντομα θα βγούμε, όταν πρέπει να βγούμε και όταν μπορούμε να βγούμε με ασφάλεια, θα βγούμε σύντομα στις διεθνείς αγορές. Όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Πολύ σύντομα θα καταγραφεί η ανάκαμψη και επίσημα. Και η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, είτε αρέσει αυτό σε μερικούς είτε όχι. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Και βέβαια έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Αλλά δεν θα είμαστε πια εκεί που ήμασταν μέχρι σήμερα. Μέρα με τη μέρα η χώρα θα ανοίγει περπατησιά. Αυτό που καταφέραμε, αυτό που θα έχουμε ολοκληρώσει μέσα σε μόλις 2 χρόνια διακυβέρνησης, δεν έχει προηγούμενο ιστορικά πουθενά στον κόσμο. Κοιτάμε λοιπόν τον Έλληνα στα μάτια, του λέμε την αλήθεια, του μιλάμε με ειλικρίνεια για όσα έγιναν, φροντίζουμε να διορθώσουμε όλα τα λάθη και όλες τις αδικίες που μπορούμε σήμερα, του δίνουμε αυτά που μπορούμε, αλλά είναι στέρεα αυτά που του δίνουμε. Είναι στέρεα εκείνα που του λέμε. Δεν είναι ψεύτικες παροχές με δανεικά. Και δίνουμε καθημερινά αυτή τη μάχη της ανάκαμψης. Και τη δίνουμε δίνοντας καθημερινά τη μάχη της αλήθειας. Γιατί στο τέλος η αλήθεια κερδίζει. Μην κάνετε λάθος. Ο ελληνικός λαός θέλει να ξέρει που πάει ο τόπος. Και ο τόπος βγαίνει από την κρίση, γυρίζει σελίδα. Μέρα με τη μέρα αυτό θα φαίνεται πιο καθαρά. Και θα το καταλαβαίνουν ακόμα και πιο δύσπιστοι. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Στην αυτοδιοίκηση θα κάνουμε επιλογές μέσα από την κοινωνία και μέσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Αξιοκρατικές επιλογές, όχι παλαιοκομματικές επιλογές. Όποιοι κάνουν παλαιοκομματικές επιλογές θα το μετανιώσουν. Και ενώπιση των ευρωεκλογών, να θυμάστε, είμαστε στην Ευρώπη, θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε καλύτερη Ευρώπη, παλεύουμε μαζί με άλλους λαούς για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη, αλλά είμαστε απέναντι σε εκείνους που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης. Σε όσους κάνουν προσκλητήριο όλων των περιθωριακών κομμάτων για να διαλύσουν την Ευρώπη. Και επαναλαμβάνω, δέστε τι γίνεται γύρω μας. Υπάρχουν λαοί που δεν είναι στην Ευρώπη και που θέλουν πάση θυσία, με οποιοδήποτε τρόπο, να τους ανοίξει η Ευρώπη την πόρτα. Όμως δεν υπάρχουν χώρες που είναι μέσα στην Ευρώπη και να θέλουν να βγουν. Μόνο περιθωριακά και μόνο ακραία κόμματα έχουν τέτοιες επιδιώξεις. Και ευτυχώς παραμένουν περιθωριακά και ακραία. Με τέτοια κόμματα είναι που κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, αντιευρωπαϊκά ή ακόμα κάποια άλλα περίεργα κόμματα. Όπως και αυτό πρέπει δυστυχώς
θα το καταλάβει ο λαός μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει και κόμματα μαζί του από την κατεχόμενη Κύπρο. Και αυτά μαζί του. Ντροπή. Όπως και το Γερμανικό κόμμα που καταψήφισε τη βοήθεια στην Ελλάδα. Και αυτό μαζί του. Και με αυτό πάει να διαγράψει το χρέος. Σώθηκε. Εμείς ανοίξαμε τους ορίζοντες της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Κίνα, Ρωσία, Αμερική, Ευρώπη. Ενώ άλλοι βρίσκονται και τη βρίσκουν με περιθωριακά γκρουπούσκουλα από λιθώματα άλλων εποχών που συναγωνίζονται μεταξύ τους σε μηνύματα διχασμού, ακρότητας και ασυναρτησίας. Και αυτογελιοποιούνται κιόλας. Υποτίθεται, αυτό μας έλεγαν, πως περίμεναν πως και πως τον κύριο Κάρας, τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, που διερευνά τι έγινε στην Ελλάδα. Και όταν ήρθε εδώ, επειδή ο άνθρωπος είπε την αλήθεια που γνωρίζει, τον καθίβρισαν ως συκοφάντη και ως μερκελιστή. Πώς τη βλέπουν τη δουλειά? Θα μοιράζουν και επιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων σε εκλεγμένους εκπροσώπους της Ευρώπης? Η Ελλάδα τώρα προεδρεύει στην Ευρώπη για αυτό το εξάμεινο. Και προεδρεύουμε με σοβαρότητα, με ευθύνη, με αξιοπιστία. Και όχι μόνο προεδρεύουμε, αλλά βάλαμε και στην ευρωπαϊκή ατζέντα με τον πιο επίσημο τρόπο και το θέμα της λαθρομετανάστευσης και το θέμα των θαλασσίων πολιτικών και το ζήτημα της ΑΟΣ. Το πιο κρίσιμο σήμερα δεν είναι λοιπόν οι αυτοδιοικητικές εκλογές ούτε οι ευρωεκλογές. Για μας το πιο κρίσιμο είναι ότι φέτος κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα να βγούμε από την κρίση και το μνημόνιο. Και μάλιστα βήμα διπλό. Να βγούμε από το μνημόνιο με το πρωτογενές πλεόνασμα που θα επισημοποιηθεί και που θα μοιραστεί τους επόμενους μήνες, και να βγούμε από την κρίση με την ανάκαμψη που αρχίζει. Αυτό θα συμβεί τους αμέσως επόμενους μήνες. Γυρίζουμε σελίδα. Γιατί προσέξτε, αντιμνημονιακός είναι αυτός που οδηγεί τη χώρα με σταθερότητα έξω από τα μνημόνια. Και όχι εκείνος που παριστάνει τον αντιμνημονιακό, όταν στην πραγματικότητα με αυτά που κάνει θέλει να ξαναβάλει τη χώρα σε κρίση και να την οδηγήσει σε χειρότερα μνημόνια. Σκεφτείτε που ήμασταν πριν 1,5 χρόνο. Σκεφτείτε που είμαστε τώρα. Αναλογιστείτε πόσα περάσαμε. Δείτε πόσο κοντά είμαστε να βγούμε για τα καλά από αυτή τη δοκιμασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, ο καθένας στο πρόγραμμά μου το ξέρει, αλλά παρακολουθώ από πολύ κοντά και τον αγώνα σας και την αγωνία σας. Ξέρω ότι δίνετε κάθε μέρα σκληρές μάχες και μέσα στη Βουλή και στις περιφερειές σας. Ότι δίνετε συνεχώς το παρόν στην κοινωνία και ότι αγωνίζεστε κάτω από συνθήκες πρωτόγνωρα δύσκολες. Ξέρω ότι αντιμετωπίζετε. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πείσουμε για μια πολιτική όταν αυτή πρέπει μέσα σε 1,5 χρόνο να αντιστρέψει κακοδαιμονίες δεκαετιών. Εσείς όμως το κάνετε αυτό το θαύμα με την προσήλωσή σας, με την αντοχή σας, με τη συνέπειά σας, με τον αγώνα σας, και γι' αυτό πραγματικά σας ευχαριστώ. Όλη η Ελλάδα έχει πονέσει και όλη η Ελλάδα παλεύει. Αλλά τα περάσαμε τα πιο δύσκολα. Ξέρω πόσο επώδυνη ήταν αυτή η περίοδος, αλλά κρατήσαμε. Οι προσπάθειες μας πιάνουν τόπο. Η χώρα γυρίζει πια σελίδα. Στους επόμενους μήνες θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη και στη Βουλή και στην κοινωνία. Όπως θα δώσουμε με επιτυχία τη μάχη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στην Ευρωβουλή, και θα την κερδίσουμε. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι πονεμένος, αλλά είναι και όρημος. Ξέρει πια να ξεχωρίζει την υπευθυνότητα από το φτηνό, το λαϊκισμό, που τόσες άλλωστε φορές τον έχει πληρώσει πανάκριβα. Και να είστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα ευνηδιάσει πολλούς. Διαψεύσαμε πολλές κασάνδρες ως τώρα. Θα τις διαψεύσουμε και πάλι. Οι κασάνδρες και η μιζέρια πάνε μαζί και τους αφήνουμε πίσω. Εμείς γυρίζουμε σελίδα για τη νέα Ελλάδα. Αυτή ταιριάζει στην παράταξή μας,
αυτή ταιριάζει στους Έλληνες, θα γίνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μας αξίζει, όχι αυτό που μας αφήνουν να γίνουμε. Ό,τι οραματιζόμαστε θα τα καταφέρουμε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, θα τα καταφέρουμε και πάλι, και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.